Και ευχαριστώ για την απόδοχη της πρόσκλησης. Θα είμαστε εδώ απόψε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα να συζητήσουμε όλο το πλαίσιο της πολιτικής επικαιρότητας, πώς έχει διαμορφωθεί τις προηγούμενες ημέρες και βεβαίως τι έρχεται από εδώ και πέρα με βάση και τις ομιλίες τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του κυρίου Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαζί μας όμως εδώ για να βοηθήσουν και τη συζήτηση και νομίζω με τις παρεμβάσεις τους, τις ερωτήσεις τους αλλά και τις σημειώσεις τους είναι η καλή συνάδελφος η Νικόλη Βαδάρη. Νικόλη, ευχαριστώ για την παρουσία σου. Καλησπέρα. Εδώ. Καλησπέρα. Και η Φόφη Γιωτάκη. Φόφη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ. Και ελπίζω να βοηθήσετε να συμβάλλουμε να γίνει μια ουσιαστική, γόνιμη και παραγωγική συζήτηση. Κύριε Αντιπρόεδρε, ξεκινάμε λοιπόν με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το αποτύπωμα που άφησε αυτή η έκθεση με βάση την παρουσία του Πρωθυπουργού και βεβαίως την παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί λένε ότι υπάρχουν από αυτή την έκθεση εμφανίστηκαν δύο διαφορετικές προτάσεις. Ποιο είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, το πολιτικό αποτύπωμα και τι σκηνικό δημιουργεί αυτή η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον δρόμο για τις εκλογές? Εγώ θέλω να σημειώσω ότι είμαστε κατά σύμπτωση 30 μέρες μετά την λήξη του τρίτου προγράμματος και την λήξη γενικά όλης αυτής της περίοδου που τη λέμε μνημονιακή περίοδο, και νομίζω ότι είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι στο διάστημα αυτού του μήνα αρχίζει να αλλάζει δραστικά το κλίμα. Δηλαδή αρχίζουμε όλοι να μιλάμε, εγώ αρχίζω από αυτό που είναι κοινό και μετά θα πούμε τις διαφορές. Αρχίζουμε να μιλάμε για το μέλλον. Και νομίζω και ο κ. Μητσοτάκης για το μέλλον κυρίως μίλησε και βέβαια ο Πρωθυπουργός. Αυτό το θεωρώ ένα θετικό στοιχείο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το παρελθόν. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες και τις αιτίες που μας έφεραν εδώ. Αλλά έχω μια χώρα να ορθοποδήσουμε, να συγκροτήσουμε την οικονομία της. Και ιδίως όσοι πλήρωσαν περισσότερο βάναυση σε αυτή την παρατεταμένη λιτότητα να αρχίζουν να βλέπουν ανακοφής. Άρα βλέπω βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης νομίζω φάνηκαν δύο δρόμοι, δύο εναλλακτικά σχέδια, καθένα με τη δική του λογική. Εγώ απόψε θα υπερασπιστώ το σχέδιο των δικών μας. Το μόνο σχόλιο που θέλω να κάνω για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι ακούγοντάς τον μου έδωσε την εντύπωση ότι είπε αυτά που θα έλεγε και το 2009, δηλαδή πριν την κρίση. Τότε που ακόμα πίστευαν ορισμένοι ότι οι ελεύθερες αγορές από μόνες τους παράγουν πλούτο και τον διανέμουμε και δίκαια. Δηλαδή δεν άκουσα να ενσωματώνεται στην προβληματική του κ. Μητσοτάκη το γεγονός της χρεοκοπίας της χώρας, της παγκόσμιας κρίσης, και δεν είδα κάποια αγωνία για το πώς οι αιτίες που οδήγησαν δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Σε εμάς τώρα, ναι. Εδώ υπάρχει όμως ο αντίλογος πολλών που λένε ότι και τα όσα ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό είναι εξαγγελίες οι οποίες μπορεί να μείνουν στο επίπεδο του θα, των εξαγγελιών και της μη εφαρμογής υλοποίησης. Γιατί από τις μετρήσεις που είδαμε το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας, η οποία είναι διστακτική, επιφυλακτική θα έλεγα, στο αν αυτές οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν και θα τις δει αυτό που λέει και ο λαός στην τσέπη του. Παρόλο που δεν παρακολουθώ από κοντά τις δημοσκοπήσεις κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου, αλλά μου έκανε και εμένα εντύπωση που είδα τέτοια ευρήματα από στον τύπο να γράφονται. Το θεωρώ εξηγήσιμο. Η κρίση, η τελευταία μορφή της κρίσης που θα ξεπεραστεί στην Ελλάδα θα είναι η κρίση εμπιστοσύνης που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή πρώτα θα ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση, θα αρχίσει η οικονομία και έχει αρχίσει ήδη να ανακάμπτει, θα αρχίσει να ξεπερνάει την κοινωνική κρίση και θα μένουν ακόμα αιστείες αμφιβολιών και, όπως είπα, κρίση εμπιστοσύνης. Γι' αυτό και βλέπουμε και το πολιτικό σύστημα ακόμα είναι σε μετασεισμικές δονήσεις. Άρα είναι εξηγήσιμη η επιφύλαξη. Πολιτικά τώρα για μας είναι μια εφεδρεία αυτό, διότι εμείς θα τα κάνουμε όλα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτά που είπε, τα 11 σημεία, τα είχαμε εξαντλητικά συζητήσει και μετρήσει. Και τολμώ να πω, θα είναι τα ελάχιστα. Εδώ υπάρχει όμως ο αντίλογος, ο οποίος είναι ο εξής. Πολλοί υποστηρίζουν λοιπόν ότι το τέλος των μνημονίων και της Επιτροπίας είναι μη τυπική διαδικασία. Εάν βγήκαμε από τα μνημόνια, γιατί συζητάμε, κύριε Αντιπρόεδρε, με τους πιστωτές εάν θα κουπούν ή όχι οι συντάξεις? Από τη στιγμή που το επιχείρημα το βασικό από την πλευρά της κυβέρνησης είναι ότι υπάρχει πλέον βαθμός ελευθερίας στη μεταμνημονιακή εποχή. Και δικαίως διαρωτείται ο κόσμος, μα ωραία, τελείωσε το μνημόνιο. Γιατί λοιπόν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης με τους θεσμούς? Καταρχήν, σωστά το λέτε, είναι συζήτηση και όχι διαπραγμάτευση. Ναι. Δηλαδή εμείς θα ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει μια φιλολογία περί διαπραγμάτευσης ή όχι. Εμείς θα αποφασίσουμε, προτιμούμε η απόφασή μας να έχει κατανοηθεί από όλους. Και μέσα στην Ελλάδα και εκτός της Ελλάδας. Αποκλείεται τη μονομερή ενέργεια? Μα δεν υπάρχει έννοια της μονομερής ενέργειας πια. Η Ελλάδα αποφασίζει. Δηλαδή, αν η συζήτηση που λέτε
δεν καταλήξει σε συνενετική απόφαση. Δεν αποδεχθούν οι θεσμοί τα επιχειρήματά μας. Είπατε, εμείς αποφασίζουμε. Αυτό σημαίνει ότι ούτως ή άλλως δεν θα περικοπούν οι συντάξεις. Συνδέεται με τον πυρήνα του ερωτήματος το οποίο θα απαντήσω. Γιατί ειδικά σε αυτό το συζητούμε, διότι δεν συζητούμε τα άλλα. Έχουμε πολύ στο θέμα του συντάξεων. Ναι, το θέμα. Γιατί? Διότι νομοθετήσαμε την περικοπή. Γιατί νομοθετήσαμε την περικοπή? Το θέλαμε εμείς? Όχι. Κανείς. Νομοθετήσαμε την περικοπή διότι πίεζε το Διεθνές Ταμείο στη δεύτερη ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα, οι αριθμοί δεν βγαίνουν, αν δεν κόψετε τη συντάξη. Αν δεν δεσμευτείτε, θα κόψετε τη συντάξη. Ούτε η Κομισιόν το έθετε αυτό, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το έθετε αυτό, μόνο το Διεθνές Ταμείο το έθετε. Άρα, ειδικά αυτό το μέτρο, επειδή το είχαμε νομοθετήσει και βγαίνουν κάποιοι και λένε οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, εμείς απαντάμε ναι, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, αλλά να δούμε πώς έγιναν αυτές οι συμφωνίες. Άρα, για να είμαι τώρα στο δικό σας ερώτημα. Έχουμε επιτύχει κάτι στην Ελλάδα που επειδή συνοδεύτηκε και με τα μνημόνια δεν έχει συνοποιηθεί η σημασία του. Έχουμε αποκτήσει βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Μπορεί οι συντάξεις να έχουν κοπεί και έχουν κοπεί βάναυσα, μπορεί να έχουν προβλήματα, αλλά για πρώτη φορά όσο θυμάμαι εγώ που είμαι βουλευτής αρκετά χρόνια, από τη δεκαετία του 80, μπορούμε να μιλάμε για ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο σύστημα. Άρα από εδώ και πέρα το σύστημά μας αυτό τι θέλει? Θέλει ανάπτυξη, θέλει απασχόληση για να πληρώνει ο κόσμος και εργοδότης και εργαζόμενοι εισφορές και θέλει και περιστολή κατά πολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Η περικοπή των συντάξεων δεν βοηθάει το σύστημά μας πια, αντίθετα του κάνει ζημιά. Γιατί? Διότι είμαστε μια φάση ανάκαμψης και τώρα πρέπει να τονώσουμε αυτή την ανάκαμψη. Άρα τα επιχειρήματά μας είναι ότι εφόσον δεν υπάρχει έλλειμμα, αντίθετα έχουμε πλεόνασμα. Εφόσον πιάνουμε τους στόχους μας, εφόσον το Διεθνές Ταμείο δεν επιβεβαιωθεί σε αυτά που έλεγε, δεν υπάρχει σοβαρό επιχείρημα, αλλά ούτε μη σοβαρό επιχείρημα για να κόψουμε. Υπάρχει όμως μια νοητή γραμμή, αν το θέλετε, μπορεί να είναι και βιολογικής φύσεως, η οποία είναι μεταξύ Βερολίνου, Γερμανίας δηλαδή, που παίζει και καθοριστικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και είναι μια θέση αρχής, η οποία λέει: δεν κάνω πίσω, δεν υποχωρώ, είναι ένα ιδεολογικό ζήτημα, η συμφωνία πρέπει να τηρηθεί. Πρέπει να κοπούν οι συντάξεις. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν. Σημαντικό ταμείο, άρα για να το συμπληρώσω. Επανέλαβε. Ότι το θεωρεί διαρθρωτικό μέτρο. Να σχολιάσω λίγο αυτό που είπατε. Καταρχήν για να τα πούμε όλα. Το Διεθνές Ταμείο δεν είπε κάτι αυτοβούλος. Ρωτήθηκε από μια δημοσιογράφο της ελληνικής εφημερίδας και έδωσε αυτή την απάντηση, η οποία είναι πάγια απάντηση. Ρωτάτε το Διεθνές Ταμείο αν είναι υπέρ ή κατά των περικοπών. Υπέρ των περικοπών θα είναι. Αν ρωτούσε κάποιος δημοσιογράφος στο Διεθνές Ταμείο ποιοι ήταν οι λόγοι που επιβάλλατε τότε τις περικοπές, πιστεύω θα είχαν την ειλικρίνεια να πούνε. Πιέσαμε τότε διότι δεν περιμέναμε. Στην παρούσα φάση όμως ήταν αυτονόητο νομίζω το ερώτημα προς το Διεθνές. Στην παρούσα φάση νομίζω θεωρείται αυτονόητο το ερώτημα. Καλά, εγώ αυτό θέλω να σχολιάσω προς τον κύριο Ράης, τον εκπρόσωπο τύπου του Διεθνούς. Άρα το Διεθνές Ταμείο είναι για να λέει αυτό το οποίο λέει. Εμείς είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα πρέπει να έχουν τη δική τους άποψη. Θα έλεγα ακόμα και οι κοινωνικοί φορείς και οι εφημερίδες και να σταματήσουμε το κρυφτούλι πίσω από την Τρόικα. Η Τρόικα έφυγε. Η εποχή που λέγαμε εμείς δεν θέλουμε, αλλά μας πιέζει η Τρόικα, μας υποχρεώνει η Τρόικα. Θεωρείτε ότι κάποιοι κρύβονται πίσω από την Τρόικα και επιδιώκουν να εφαρμοστούν οι ίδιες πολιτικές? Προφανώς υπήρχαν δυνάμεις στην Ελλάδα οι οποίες ήθελαν και υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα οι οποίες θέλουν να είμαστε διαρκώς σε μνημόνια και το δείξαν νομίζω ορισμένες από αυτές. Όταν ορισμένοι έλεγαν Να μην βγούμε με καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, διότι θα χάσουμε τη δυνατότητα να δανειζόμαστε από τους θεσμούς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει μία μορφή εξάρτησης σαν αυτή που έχει κάποιος με... Αυτή ήταν η θέση και θεσμικών παραγόντων. Θυμίζω το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας εδώ ότι το υποστηρίζει. Δεν νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε η θέση του διοικητή της Τράπεζας. Εδώ ουσιαστικά εγκαλείται την αξιωματική αντιπολίτευση ότι κρύβεται πίσω από τους θεσμούς. Καταρχήν εγώ ό,τι έχω να πω επώνυμα θα το πω επώνυμα. Θέτω μια θέση αρχής ότι καταρχήν όταν κάποιος είναι, όταν μια χώρα, μια κοινωνία είναι επί 8 χρόνια με μνημόνια, δημιουργείται αντικειμενικά ένα στοιχείο εξάρτησης.
Κάποιος μας λέει τι θα κάνουμε και εμείς το κάνουμε. Εδώ... Κάποιος σχεδιάζει για μας. Αυτή λοιπόν μια αλλαγή, γι' αυτό και έχει βγει και αυτό που λέγεται το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Αυτό λοιπόν σημειώνω. Βέβαια υπάρχουν και τώρα, για να απαντήσω, ορισμένοι ιδίως εργοδοτικοί φορείς οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί. Θέλουν να περικοπούν. Έχει τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια τη κρίση αρκετές φορές. Ο ΣΕΒ τοποθετήθηκε εσχάτως και στο θέμα του. Άρα έχουμε ένα θέμα. Έχουμε ένα θέμα στο οποίο υπάρχει μια διαμάχη. Εγώ θα δεχτώ. Και εντός της Ελλάδας και εκτός υπάρχουν υποστηρικτές της περικοπής των συντάξεων, όπως και υπάρχουν δυνάμεις και εντός της Ελλάδας. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι είναι υπέρ του να μην. Χαίρομαι να είναι ειλικρινής η θέση τους, θα την αξιοποιήσουμε. Το γνωρίζετε αυτό, έχουμε καταθέσει και προτάσεις. Ελπίζω το ίδιο που λένε στην Ελλάδα να λένε και στο εξωτερικό. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι κάτι απλό. Δεν θέλω να κάνω αντιπαράθεση με τα κόμματα. Θέλω να πω ότι υπάρχει στο θέμα αυτό μία διαμάχη. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη για να μην περικοπούν οι συντάξεις. Να ρωτήσουμε όσο περισσότεροι είναι μαζί μας. Θα ακυρώσετε τα ψηφισμένα μέτρα με νέα απόφαση. Ποια μέτρα εννοείτε? Για τις περικοπές των συντάξεων. Βεβαίως θεωρούμε ότι όλα αυτά τα μέτρα που νομοθετήθηκαν τότε υπό την πίεση του Διεθνούς Ταμείου για να κλείσει η αξιολόγηση πρέπει τελούν υπό αναθεώρηση. Θα θέλαμε αυτή η αναθεώρηση να γίνει με έναν τρόπο που να. Ακύρωση ή αναβολή εφαρμογής αυτών των μέτρων. Ακύρωση. Θεωρείται ελλειμμένη απόφαση. Και αυτό που είπα στην αρχή, αν θέλετε κρατήστε το, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε. Η περικοπή των συντάξεων, μετά από τις περικοπές των συντάξεων που έγιναν, νομίζω, 9 ή 11 τα περασμένα χρόνια. Και μετά την ενοποίηση των ταμείων που κάναμε εμείς, όπου όλα τα ταμεία έγιναν ένα και έχουμε εξοικονομήσει πόρους. Και μετά την βιωσιμότητα που έχουμε εξασφαλίσει, η περικοπή των συντάξεων δεν είναι μέτρο διαρθρωτικό υπέρ της βιωσιμότητας του ταμείου. Είναι ένα υπόλοιμα του παρελθόντος και όταν μάλιστα το Διεθνές Ταμείο το ίδιο αναγνώρισε ότι λόγω λάθους των πολλαπλασιαστών έγιναν στην Ελλάδα περισσότερες περικοπές από ό,τι θα έπρεπε να γίνουν, ότι εφαρμόσαν περισσότερη λιτότητα, δεν είναι δυνατόν τώρα. Που λέμε ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια να συζητάμε για νέες περικοπές. Βγαίνουμε από τα μνημόνια, λέτε. Δεν υπάρχει το αντιπιχείρημα πάλι, συγγνώμη, Νικόλ. Απλώς, Άρη, στο παρακαλώ. Θέμα των συντάξεων ήθελα μια τελευταία ερώτηση. Το πάμε μετά. Αν θα λυθεί το ασφαλιστικό με φυσικό τρόπο. με φυσικό τρόπο αναφέρεται στη δήλωση του Ευκλήδη Τσακαλώτη. Εντάξει, κυρία Φου. Του συμμερίζετε αυτό τον εκχυδαϊσμό. Ο κ. Τσακαλώτος κάνει μια τιτάνια προσπάθεια να πείσει και τους δύσπιστους ότι αυτό το μέτρο, αυτό που έλεγα πριν προσπαθεί να πει, δεν είναι διαρθρωτικό, δεν εξαρτάται από αυτό η βιωσιμότητα. Αφορά τις διαφορές που προκλήθηκαν από την αλλαγή του συστήματος και προσπάθησε να εξηγήσει αυτό το πράγμα στους δύσπιστους θωμάδες όπου υπάρχουν. Και βλέπω στην Ελλάδα τώρα αυτό να εκφυλίζεται, να εκχυδαίζεται. Δεν νομίζω ότι είναι τιμά αυτούς που το κάνουν αυτό. Αντιλαμβάνομαι πάντως, μας λέτε ότι... είναι πρόθεση της κυβέρνησης να μην περικόψει τις συντάξεις, ότι θέλετε αυτό να γίνει σε συμφωνία με τους θεσμούς. Εγώ θα επιμείνω στο αν δεν υπάρξει συμφωνία είτε από όλους τους θεσμούς είτε από κάποιους, εάν φοβάστε την αντίδραση των αγορών. Άκουσα για παράδειγμα μια κριτική που ασκεί η Νέα Δημοκρατία, άκουσα τον κύριο Βρούτση τις προάλλες να λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάει σε μονομερή αντίδραση, σε μονομερή ενέργεια η κυβέρνηση, γιατί θα έχουμε σκληρές αντιδράσεις από τις αγορές, καταστροφικές για την ελληνική οικονομία. Για την πόλη. Άρα να τις κόψουμε τις συντάξεις. Αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε στον κύριο Βρούτση. Εγώ ρωτώ αν εσείς θα. Αυτή είναι μια άλλη ειδικότητα. Είναι μερικοί ειδικοί να ερμηνεύουν τις αντιδράσεις των αγορών. Πού τη βρήκαν αυτή την ικανότητα να ερμηνεύουν τις αντιδράσεις των αγορών? Γιατί λοιπόν οι αγορές θα δυσανασχετήσουν αν δεν περικόψουμε τις συντάξεις και διασφαλίσουμε την επιτάχυση της ανάκαμψης της οικονομίας και θα νιώσουν καλύτερα οι αγορές αν περικόψουμε τις συντάξεις και διακεντρεύσουμε μια νέα υποχώρηση της ανάπτυξης. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ο καθένας, επαναλαμβάνω, αν έχει να πει μια άποψη, θα την πει ως δική του άποψη και όχι τάχατες επειδή οι αγορές ή επειδή το Διεθνές Ταμείο ή επειδή οι κακοί Γερμανοί. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι. Δημοκρατία έχουμε. Ας αναλάβουμε τις ευθύνες. Ας δείξουμε ότι είμαστε μια κοινωνία που μπορούμε να αυτοκυβερνηθούμε. Με τις αντιπαραθέσεις μας. Πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, να αυτοκυβερνηθούμε. Και έρχεται λοιπόν η αξιωματική αντιπολίτευση και λέει. Όχι στην κυβέρνηση, δεν έχετε βγει από τα μνημόνια. Εδώ υπάρχει ένα τέταρτο μνημόνιο. Εδώ εξακολουθούν και έρχονται οι θεσμοί στην Ελλάδα. Γίνονται συζητήσεις, δεν είπαμε πριν, όχι διαπραγματεύσεις, αλλά συζητήσεις με τους θεσμούς. Αλλά έρχονται όμως, εξακολουθούν, έρχονται. Υπάρχει μια αυστηρή εποπτεία. Αυτό πώς να το αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος μας ακούει, βλέποντας και τους θεσμούς να έρχονται και να γίνεται αυτή η συζήτηση πάλι, αυτή τη φορά βέβαια στα Υπουργεία και όχι σε κάποιο ξενοδοχείο. Ο Έλληνας πολίτης βλέπει το ότι προχωρούμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο Έλληνας πολίτης βλέπει ότι καταργούμε τον νόμο που
θεσπίστηκε ο υποκατώτατος μισθός. Ο Έλληνας πολίτης θα δει ότι αρχίζουμε και μειώνουμε τον ένφια. Ο Έλληνας πολίτης θα δει ότι γίνεται στοχευμένες φοροελαφρύνσεις χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ο Έλληνας πολίτης θα δει από την πράξη της κυβέρνησης. Γι' αυτό και εμένα δεν με ανησυχεί η δυσπιστία του κόσμου. Είπα, το θεωρώ και μια πολιτική εφεδρεία για μας, διότι αυτός ο κόσμος που σήμερα φοβάται ότι δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα, φοβάται ότι ίσως δεν είναι μελετημένα κλπ. Θα δει ότι όλα τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν και, επαναλαμβάνω, αν δεν μας τύχει τίποτα πρόπτο, κακό, εξωγενές, πιστεύω ότι αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είναι τα ελάχιστα από αυτά που θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Θα καταθέσετε άμεσα νομοθετικές ρυθμίσεις στη Βουλή για να προωθήσετε όλες αυτές τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα από τη ΔΕΘ? Ο σχεδιασμός μας είναι όλα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, εφόσον απαιτούν νομοθετική ρύθμιση ή άλλη κανονική διαταγή, όλα αυτά να έχουν γίνει εντός του 2018 και να αρχίσουν να υλοποιούνται από 1η Ιανουαρίου του 2019. Και βέβαια επίσης θα έρθει ο προϋπολογισμός, ο οποίος θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε μια σειρά. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Ο προϋπολογισμός που θα έρθει σε επόμενες ημέρες, 1η Οκτωβρίου, την μεθεπόμενη Δευτέρα, θα κατευθεί στη Βουλή, όπως προβλέπετε. Εκεί λοιπόν δεν θα έχουμε ποσό για την περικοπή των συντάξεων, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν εννοείται? Για να το ξεκαθαρίσουμε. Θέλω να είμαι ακριβής. Η κυβέρνηση αγωνίζεται και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της να μην υπάρξει περικοπή των συντάξεων, και πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει τελικά περικοπή των συντάξεων. Οι ενδιάμεσοι χειρισμοί, τα διαδικαστικά θέματα, αν πρέπει αυτό να γίνει 1η Οκτωβρίου ή 15 Οκτωβρίου κλπ. Εγώ εκεί θα κρατούσα μια προφύλαξη. Δηλαδή, μπορεί η περικοπή των συντάξεων, μας λέτε, να εντάσσεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα δούμε εμείς 1η Οκτωβρίου, αλλά μπορεί αυτό να αλλάξει στην πορεία μέχρι το τελικό? Όχι, εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να υπάρχει τίποτα στον προϋπολογισμό για περικοπή συντάξεων. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν το θεωρώ διαχρονικό μέτρο, δεν το χρειαζόμαστε δημοσιονομικά, θα είναι αρνητικό σήμα, θα δείξει ότι ακόμα είμαστε έτσι και δεν έχουμε αυτοποδήσει. Εγώ θέλω να φανεί ότι εδώ έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Η επόμενη λοιπόν στόχη μας είναι ανάπτυξη, απασχόληση, χτύπημα της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Θα είναι αποπροσανατολιστική μια νέα, και είναι ήδη μια νέα συζήτηση, ένας νέος κύκλος. Επειδή αναφερθήκατε. Άρα ο κόσμος, συγγνώμη για το λόγο, για μένα ο κόσμος αυτό που θέλει να δει είναι τελικά θα γίνει τη συντάξη. Τα διαδικαστικά. Είναι βασικό. Πώς θα γίνουν, τι θα γίνουν. Είναι βασικό. Ναι. Αφορά την τσέπη εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών. Αφορά το τι θα πάρουν τέλος Δεκεμβρίου. Αφορά τι θα πάρουν τέλος Δεκεμβρίου. Είναι οικογένειες οι οποίες έχουν συμπιεστεί από την κρίση, και αυτά τα 3 χρόνια που κυβερνάτε και εσείς, 3,5 χρόνια, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε ιδιαίτερα. Μπορεί να έχουν γίνει βήματα, βέβαια. Μπορεί να έχει μειωθεί η ανεργία, μπορεί να υπάρχει μείωση των ποσοστών της φτώχειας, αλλά είναι ακόμα σε πολύ ψηλά ποσοστά. Αυτό που λέτε επίσης μου επιτρέπει και πρέπει να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Πού ακριβώς βρισκόμαστε? Είμαστε μια χώρα, εγώ το έλεγα αυτό, ίσως το θυμάστε, και πριν τις εκλογές, είναι σαν να βγαίνουμε από ένα πόλεμο. Δηλαδή αυτό που λέμε οι οικονομολόγοι, καμιά φορά χάσαμε το 25% του εθνικού εισοδήματος, η ανεργία έφτασε το 27%. Αυτά δεν συμβαίνουν σε καιρό ειρήνης φυσιολογικά. Έτσι. Άρα έχουμε περάσει μια πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία που θα έχει ουρές. Θα έχει ουρές, δηλαδή η κληρονομιά της κρίσης θα μας συνοδεύει για αρκετό χρόνο. Αυτό που πετύχαμε όμως αυτά τα τελευταία χρόνια, τα 3, παρά το μνημόνιο, ήταν ότι είτε επειδή το μνημόνιο ήταν υπιότερο από τα προηγούμενα, είτε εμείς επειδή καταφέραμε το παράλληλο πρόγραμμά μας και πήρα μέτρα που αμβίναμε ή αντισταθμίσαμε την πίεση, ας πούμε, τις φυσιακές πιέσεις κλπ, καταφέραμε να αλλάξει η τάση. Δηλαδή από πτώση έγινε ανάκαμψη της οικονομίας, των επενδύσεων, των εξαγωγών, της απασχόλησης. Αν δείτε, ακόμα και στη φτώχεια, παρόλο που είχαμε ύφεση, με τα μέτρα που πήραμε ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση, μετά με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, μετά με τα συσίτε κλπ. Με όλα αυτά τα μέτρα πετύχαμε πανευρωπαϊκά. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε μείωση κατά 2 μονάδες της φτώχειας. Συμφωνώ όμως ότι αυτή είναι. Αυτό όμως δεν μπορεί να θεωρείται επίτευγμα, το μου επιτρέπετε. Κοιτάξτε, εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό. Γιατί? Εάν έχεις μια οικονομία, αν έχεις ένα αυτοκίνητο που τρέχει στην κατηφόρα, το να καταφέρεις να το σταματήσεις να κυλάει στην κατηφόρα και να αρχίσει να ανακάμπτει, αυτό, επιτρέψτε να μου πω, είναι ένα επίτευγμα. Είναι επίτευγμα. Απέχουμε από αυτό που θέλουμε. Αλλά και οικονομικά, αν το δούμε, και κοινωνικά,
Είναι, το δίλημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα στη χώρα αυτή ή όχι. Το δίλημα είναι, έχουμε τώρα προϋποθέσεις να αντιμετωπίσουμε από καλύτερες θέσεις τα προβλήματα αυτά. Η δική μου απάντηση είναι ναι. Έχουμε μια οικονομία που ανακάμπτει. Έχουμε ένα χρέος δημόσιο που δεν λύθηκε οριστικά, αλλά έχουμε μπροστά μας 10-15 χρόνια με εξασφαλισμένη βιωσιμότητα χωρίς να μας πιέζει. Έχουμε ένα μαξιλάρι που μας επιτρέπει, κι αν οι αγορές αυτή τη στιγμή δεν μας δίνουν το επιτόκιο που θα θέλαμε, μπορούμε να περιμένουμε, που και εκεί και στο επιτόκιο έχουμε μείωση. Επομένως, αυτό το οποίο λέω είναι καταφέραμε να αλλάξει η τροχιά των πραγμάτων και καταφέραμε επίσης να αλλάξουν τα κριτήρια. Δεν μας ενδιαφέρει πια μόνο η εμπιστοσύνη των αγορών, μας ενδιαφέρει η εμπιστοσύνη της κοινωνίας, να ορθοποδήσει η κοινωνία. Και αυτό αργήσει και γίνεται κοινός τόπος. Κύριε Αντιπρόεδρε, προφανώς η αντιμετώπιση της φτώχειας και η στήριξη των ασθενέστερων είναι κοινωνικό αίτημα και μείζον ζητούμενο, αλλά υπάρχει και ένα έτερο μεγάλο ζήτημα, το οποίο η αντιπολίτευση το περιγράφει ως υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Η πραγματικότητα είναι ότι πραγματικά αυτό που προσδιορίζουμε ως μεσαία τάξη αυτά τα 8 χρόνια που περιγράψατε υπέστη τεράστιο βάρος, δυσανάλογο βάρος κάποιες φορές. Μπορούν να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι άμεσες. Εγώ όμως θα ρωτήσω εδώ τι εννοούμε υπερφορολόγηση. Υπερφορολόγηση εννοούμε ότι αν προσθέσουμε αυτή τη στιγμή τους φόρους που πληρώνει ένα μέσο νοικοκυριό, μπορεί να είναι και το 50% του εισοδήματός του. Παρουσιάζει πάρα πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες μιλάνε για απώλεια 70% του εισοδήματός του. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Και αφορά και τη μεσαία τάξη. Αν μου επιτρέπετε να σας πω δύο λόγια εδώ. Θα μου κάνετε όμως την. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο για να μην σας διακόψω. Επανερχόμαστε με το σημαντικό αυτό ερώτημα της Νικόλη Βαδάρη και την απάντηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.